Γεια σας παιδιά, είμαι ο Δημήτρης Απαλλαγάκης, σας μιλάω από το GR Wave Festival Φανερωμένη 2020. Έγινε ένας φανταστικός αγώνας, θα δείτε και τα πλάνα στο βίντεο. Είχαμε κύμα, είχαμε αέρα, όλα πήγαν τέλεια, το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό. Μόλις τελειώσαμε το τελικό, ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Ήμουν αντιμέτωπος με τον Λέναρντ, ο οποίος σου κέρδισε. Ένα ταλέντο τεράστιο θα έλεγα εγώ. Χίλια μπράβο κιόλας. Το windsurfing στην Ελλάδα ανεβαίνει. Ελπίζουμε να συνεχίζουν να γίνουν τέτοιοι αγώνες όπως και εδώ και του χρόνου και σε άλλα μέρη αλλά και εδώ πέρα πάλι. Και να συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε. Να κάνουμε wave riding και να περνάμε καλά. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Τρέξαμε το τελικό του Double Elimination. Ναι, χαίρομαι πολύ που νίκησα. Είναι δυνατός παίκτης ο Απαλλαγάκης, το ξέρουμε όλοι. Και ναι, ελπίζω να είμαι εδώ πάλι του χρόνου γιατί είναι πολύ ωραίο event, ωραία οργάνωση και ωραία άτομα. Οπότε θα τα πούμε το χρόνο. Κάθε χρόνο να το οργανώνουμε έτσι, να βλέπουμε μια καλή πρόγνωση και να το κάνουμε. Γιατί νομίζω ότι αξίζει. Τα παιδιά ήταν εξαιρετικά και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθανε και πιστεύω ότι πρέπει κάθε χρόνο να έρχονται όλο και περισσότερο γιατί είμαι σίγουρος ότι έχει πολλά δυνατά παιδιά από πάνω να έρθουν κάτω. Και το κύμα ήταν φοβερό. Οι συνθήκες, όλη εδώ η οργάνωση, ο Ερυθρός Σταυρός μας έκανε να νιώθουμε πολύ safe και τίποτα, οι συνθήκες ήταν εξωτερικού. Ήταν απίστευτο, εγώ αυτό τόσο μεγάλο κύμα δεν το έχω ξαναδεί και τόσο μεγάλο κύμα με 4-7. Ήταν απίστευτο. Το φαΐ χθες, σήμερα, τα e-bikes έχουν να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και windsurf να μην κάναμε σήμερα, είχαμε ένα καλό πράγμα να κάνουμε. Γεια σας και από μένα. Σαν διοργανωτής, σαν κριτής και σαν συμμετέχον, αυτό που έχω να πω είναι ότι ήταν μια φανταστική εμπειρία. Windsurfing να γίνει ένας τρόπος ζωής για τη σκιακή κοινωνία, μια μόδα, μία συνήθεια για την σιτιακή κοινωνία και ιδιαίτερα για τους νέους μας. Λοιπόν, είμαι ο Μιχάλης Φασάρης, είμαι ο επικεφαλής της Κρητικής Επιτροπής. Είμαι ένα δίκαιο αγώνα. Είχε θέαμα, είχε ένταση, είχε δράμα. Νομίζω ότι όλοι μείναν ευχαριστημένοι από αυτή τη διοργάνωση, η οποία θα μείνει στην ιστορία ως ένας επικός αγώνας στην Φανερωμένη της Αιτίας.